Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Πυροβολισμοί έπεσαν σήμερα αργά το απόγευμα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά. Άνθρωπο κυνηγητό από την αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Ελένη Παρασκευοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εφή. Κυρίες και κύριοι, κλινικά νεκρός φαίνεται να είναι ο νεαρός άνδρας μετά την τηλεφωνική επίθεση που δέχτηκε στον κόμβο Κουρτές και το περιστατικό σημείωσε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Υπήρξε σύμφωνα με τις πληροφορίες σύγκρουση δύο οχημάτων. Εξετάζεται αν δέχεται για μια προμελετημένη ενέργεια. Ακολούθησαν στο σημείο πυροβολισμοί, έπεσαν τουλάχιστον 5 πυροβολισμοί σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες. Αποτέλεσμα, ένας νεαρός να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας είναι κλινικά νεκρός. Η περιοχή στη συνέχεια αποκλείστηκε από την ελληνική αστυνομία. Τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό ήταν στο σημείο, δηλαδή οι δράστες εγκατέλειψαν το δεύτερο όχημα. Ερευνάται όλα τα στοιχεία αυτή την ώρα για να δουν οι αστυνομικοί τι ακριβώς έχει συμβεί. Να πούμε ότι η αστυνομία φαίνεται να έχει στη διάθεσή της ακόμη και υλικό από κάμερες όπου δείχνουν ακριβώς το περιστατικό. Αναζητούνται τουλάχιστον δύο άτομα από την ελληνική αστυνομία που έχει εξαπολύσει πραγματικά ανθρωποκυνηγητό. Είναι ένα περιστατικό που έγινε κοντά στο κέντρο της Πάτρας. Να πούμε ότι οι πληροφορίες συνδέουν το συγκεκριμένο περιστατικό με περιστατικό που είχαμε στις αρχές Ιανουαρίου, θα εξερθυμίσω, στην Πανεπιστημίου, όπου και εκεί υπήρχαν δύο εμπλεκόμενα οχήματα και είχαμε πυροβολισμούς. Δεν είναι κάτι που έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο οι πληροφορίες φαίνεται να συνδέουν τα δύο περιστατικά. Η αστυνομία συνεχίζει την ερευνά της. Αναμένουμε και εμείς περισσότερες πληροφορίες, γιατί ακόμα και αυτή τη στιγμή όλες οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Και βέβαια να πούμε, Ελένη, ότι είναι ένα σημείο πολυσύχναστο και βρίσκονται εκεί και αυτοκίνητα. Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι είχαμε Άγιο, γιατί οι πυροβολισμοί έπεσαν, όπως λες και εσύ, σε ένα πολυσύχναστο σημείο της Πάτρας. Μία δέσποτη σφαίρα θα μπορούσε να καταλήξει οπουδήποτε. Mm-hmm. Πραγματικά, από Άγιο είχαμε και δεν είχαμε και χειρότερα, πραγματικά. Ελένη, αν κατά τη διάρκεια του δελτίου μας έχεις νεότερα, θα μας ενημερώσεις. Βέβαια θα συναντήσουμε και στη συνέχεια για άλλο θέμα. Αν όμως υπάρξει κάτι νεότερο από το ρεπορτάζ, θα μας το μεταφέρεις. Σε διψήφια νούμερα τώρα συνεχίζουν τα κρούσματα κορονοϊού στην Αχαΐα. Σήμερα ανακοινώθηκαν 19 νέα κρούσματα, ενώ προβληματισμός των ειδικών είναι έκδηλος. Στο μεταξύ, συναγερμός από τις μεταλλάξεις του ιού, να ακούσουμε τη δήλωση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας. Οι μεταλλάξεις είναι τα όπλα που έχουν, μικρόβια και ιοί, για να μπορούν να ξεφεύγουν από την ανθρώπινη πίεση. Οι μεταλλάξεις που έχουν απασχολήσει τον τελευταίο καιρό είναι η γνωστή μας Β117, η Βρετανική, ήταν η πρώτη που απασχόλησε, κατά τους επιδημιολόγους αυξημένη μεταδοτικότητα, και η οποία φαίνεται ότι δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού. Τα εμβόλια έχουν την δυνατότητα ισχυρής προσφοράς προστασίας και ευρείας, ούτως ώστε να μην επηρεάζονται από αυτήν την μετάλλαξη, αλλά ούτε και από την νεότερη που αναφέρθηκε, την Νότια Αφρικανική. Επομένως, δεν διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα των εμβολίων με αυτές τις μεταλλάξεις ή και πιθανότερα και άλλες. Όμως αυτό δεν σημαίνει εφησυχασμό. Γι' αυτό και στη χώρα μας ιδρύθηκε ένα δίκτυο παρακολούθησης όλων αυτών των γονιδιακών μεταβολών. Πάντως οι μεταλλάξεις του ιού είναι αργές σε σύγκριση με τον ιό της γρίπης και μέχρι τώρα δεν υπάρχει κανένας αντίκτυπος σε κλινικό επίπεδο αυτών των μεταλλάξεων.
Όμαλα εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του 12 ημερών βρέφους από τη Ζάκυνθο που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτσας, καθώς βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Το μωρό εισήχθη στο νοσηλευτικό ίδρυμα την Παρασκευή με πυρετό και αφού του χορηγήθηκε η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε. Αν συνεχίσει έτσι, θα λάβει σύντομα εξιτήριο. Πάντως, είναι αρκετές οι περιπτώσεις βρεφών που έχουν νοσηλευτεί με COVID-19 στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ο μικρότερος ασθενής με κορονοϊό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας είναι ένα βρέφος από τη Ζάκυνθο. 9 ημέρες μετά τη γέννησή του και με μητέρα και αδέλφια θετικά στον ιό, προσβλήθηκε το παιδάκι και διακομίστη άμεσα στην παιδιατρική κλινική του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η μάνα ήταν θετική, αυτό ήταν θετικό από τη Ζάκυνθο. Αυτό είναι θετικό σε εμάς σε PCR, το βρέφος, είναι με τη μητέρα μαζί, είναι σε καλή γενική κατάσταση. Εκεί είχε κάνει πολύ χαμηλό πυρετό, σε εμάς στην αρχή ήταν τελείως απείρωτο, έκανε χθες ένα 37,2, 37,3, χαμηλό δηλαδή. Είναι σε καλή γενική κατάσταση, το έχουμε καλύψει με αντιβίωση, γιατί ένα νεογνό 9 ημερών που κάνει πυρετό θα πρέπει να σκεφτείς και μικροβιακή λίμωξη. Πάντως είναι καλά. Κατά διαστήματα μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας παιδιά λίγων μηνών που έχουν μολυνθεί. Σύμφωνα με τον διευθυντή της κλινικής, μέχρι τώρα το βρέφος από τη Ζάκυνθο είναι το μικρότερο μωρό που έχει νοσηλευτεί. Έχουν μπει πολλά, έτσι. Έχουν μπει πολλά θετικά. Έχουμε τμήμα για θετικά. Έχουν μπει πολλά θετικά. Σε καλή γενική κατάσταση είναι όλα. Το μικρότερο που θυμάμαι, το μικρότερο, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα ήταν 2 μηνών. Ναι, αλλά είναι, τα περισσότερα από αυτά είναι σε καλή γενική κατάσταση. Έτσι. Μπαίνουν μέσα συνήθως γιατί έρχονται από περιφέρεια, δηλαδή Πύργο, Ζάκυνθο, Αγρίνιο, οπότε καταλαβαίνεις και κυρίως μπαίνουν για παρακολούθηση, να τα δούμε ότι είναι απίθετα και μετά φεύγουν. Δεν έχει χρειαστεί να παρεύουμε δηλαδή, φαρμακευτικά σε κανένα από αυτά. Έτσι. Γενικότερα υπάρχει ανησυχία, ειδικά για ένα νεογέννητο. Η ειδική όμως είναι καθησυχαστική τόσο για τη συγκεκριμένη περίπτωση όσο και για άλλες, αφού τα παιδιά έχουν αντιστάσεις μεν, αλλά δεν περνούν και την νόσο τόσο βαριά. Να μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν συλλοιμώξεις, έτσι. Να είναι θετικό το παιδί, αλλά να έχει κάτι άλλο, έτσι. Και μην χάνουμε πάντα και το στόχο. Δηλαδή, μπορεί να έχει μικροβιακή λίμωξη και απλώς το COVID να είναι θετικό, έτσι, στον κορονοϊό, γιατί η μητέρα ήταν θετική. Η μικροβιακή λίμωξη που σε ενδιαφέρει άμεσα. Αρνητική στον κορονοϊό βρέθηκαν ο γιατρός που ανέλαβε τον τοκετό και η ΜΕΑ. Το παιδί γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για το 9-12 ημερών βρέφος. Πάμε τώρα στον συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο να μας ενημερώσει για νέα κρούσματα που έχουμε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Σε ΕΦΚΑ, σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Πάτρα, αλλά και στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, που τις τελευταίες ημέρες το νοσοκομείο έχει βρεθεί πραγματικά στη δίνη του κορονοϊού. Είχαμε όχι ένα, αλλά τρία κρούσματα στον ΕΦΚΑ στην Οδό Κορίνθου και Γούναρη στην Πάτρα σήμερα. Επιβεβαιώθηκε δηλαδή ότι υπάρξει των κρούσματων αυτών από ανακοίνωση η οποία είναι αναρτημένη εκεί στην υπηρεσία. Δεν λειτουργήσε, να πούμε, η υπηρεσία σήμερα για προληπτικούς λόγους. Είχε ξεκινήσει όμως η αντίστροφη μέτρηση στη συγκεκριμένη υπηρεσία από τις αρχές Ιανουαρίου, όταν μια υπάλληλος είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό επιστρέφοντας από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Μάλιστα, η γυναίκα τότε είχε κεράσει και τους συναδέλφους της για την ονομαστική της εορτή. Είχε γίνει έλεγχος, βρέθηκε θετική γυναίκα. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε ένα δεύτερο κύμα διασποράς του κορονοϊού στη συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία, όπως είπαμε, παρέμεινε κλειστή. Επίσης, είχαμε περιστατικό με κορονοϊό σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην οδό Ρήγα Φεραίου, κοντά στην πλατεία Όλγας. Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό για μεγάλο διάστημα προκειμένου να γίνει απολύμανση και καταλαβαίνει κανείς την ευαισθησία του συγκεκριμένου θέματος, διότι μιλάμε για ένα κατάστημα όπου καθημερινά περνούσαν εκατοντάδες πολίτες για τις συναλλαγές τους, και αυτός είναι και ο λόγος όπου λαμβάνονται ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα για την συγκεκριμένη περίπτωση. Και βέβαια, άσχημα ήταν και για το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου εκεί το τελευταίο 24ωρο είχαμε τρία επιβεβαιωμένα περιστατικά μετάδοσης κορονοϊού, συγκεκριμένα σε μία γιατρό και μία εργαζόμενη. Και χθες επιβεβαιώθηκε και άλλο ένα περιστατικό σε γιατρό του νοσοκομείου. Να πούμε ότι από την αρχή της πανδημίας, Έφη, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο έχουν καταγραφεί 41 κρούσματα
κορονοϊού στο ιατρικό προσωπικό. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Έχουμε αυξομοιώσεις ως προς τη διασπορά του κορονοϊού. Και αυτός είναι και ο λόγος όπου η αυξημένη διασπορά, όπου αναγκάζεται το Σωματείο Εργαζομένων να εκφράσει τη διαμαρτυρία του. Έχουμε στάση λοιπόν εργασίας από τις 12 έως τις 2 την 5η 28 Ιανουαρίου στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ο λόγος είναι ότι ζητούνται να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα για το προσωπικό, για τη διασπορά στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Και είναι ένας τρόπος αντίδρασης στην όλη κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Βέβαια, μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και με τον αντιπρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον κύριο Τσόχατζη, είπε ότι υπάρχει κενό από το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας μας, και σημείωσε ότι θα πρέπει να γίνονται πιο πολλά τεστ τόσο στους ασθενείς, στους συνοδούς, αλλά και τους σε ιατρικό και νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Αυτός είναι και ο λόγος που δόθηκε εντολή από την ΕΚΤΗ, είπε. Όσοι εισέρχονται λοιπόν συνοδοί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο να κάνουν rapid test, φαίνεται ότι το αδύνατο σημείο είναι η συνοδοί, εκεί φαίνεται να έχει προκύψει η διασπορά του κορονοϊού. Από εκεί και πέρα βέβαια χρειάζονται επιπρόσθετα μέτρα, διότι ο αριθμός των 41 εργαζομένων στο νοσοκομείο είναι πολύ μεγάλος και δεν υπάρχει και δυνατότητα αναπλήρωσης όλου αυτού του προσωπικού, δεδομένου ότι κάποιοι θα πρέπει να μπουν έφη για πολύ καιρό σε καραντίνα. Πριν πάμε στον... θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί πάλι, Γιώργο, καθώς έχουμε στοιχεία και για τον εμβολιασμό, το πρόγραμμα εμβολιασμού στην Πάτρα. Να πάμε να μιλήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Καρολίνα Κινόσογλου, λίμοξιολόγο υπεύθυνη στην κλινική COVID του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Κυρία Κινόσογλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε καταρχήν μια 35χρονη με υποκείμενο και σε σοβαρή κατάσταση να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Ισχύει. Δυστυχώς έχουμε μια νέα γυναίκα η οποία διασωληνώθηκε σήμερα. Είναι σε βαριά κατάσταση λόγω βαριάς πνευμονίας από κορονοϊό. Έχει υποκείμενο νόσημα, αλλά δυστυχώς παραμένει ένας νέος άνθρωπος. Αυξάνονται οι ασθενείς με κορονοϊό στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία της περιοχής, κυρία Κινόσογλου? Αυτό το οποίο παρατηρείται την τελευταία εβδομάδα, ίσως και δύο εβδομάδες, είναι αυξημένη προσέλευση θετικών κρουσμάτων. Κάποια τα οποία χρειάζονται νοσηλεία, κάποια όχι. Καταλαβαίνετε ότι η αυξημένη προσέλευση θα φέρει σαν μετακύληση, ας πούμε, του βάρους, αυξημένες νοσηλείες και από εκεί και πέρα αναλόγως σοβαρότητας και ίσως εισρωές στη ΜΕΡ. Ελπίζουμε να παραμείνει διαχειρίσιμο για το σύστημα υγείας. Αυτό είναι πάντα το μυστικό. Σας προβληματίζουν τα αυξημένα κρούσματα στην Αχαΐα? Φυσικά και μας προβληματίζουν. Νομίζω ποιον δεν θα προβλημάτιζαν, γιατί νομίζω είδαμε όλοι και τις σκηνές, οποίες οι αντίστοιχες μπορεί να ήταν στην Αθήνα, οι αντίστοιχες είναι και στην Πάτρα. Έτσι. Δηλαδή ήταν άπειρες φορές, πολλές φορές δεν τηρούνταν οι αποστάσεις, κάποιες φορές όμως και τηρούνταν. Είναι κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό για χρήση παρακολούθησης, δεδομένου ότι πράγματι, αν δείτε τις τελευταίες εβδομάδες το μέσο όρο των θετικών κρουσμάτων στην περιοχή μας σε σχέση με άλλες πόλεις, οι οποίες ήταν πολύ ψηλότερα από εμάς, βλέπετε ότι έχουμε κρατήσει τα προτεία τις τελευταίες μέρες, κάτι το οποίο είναι αρκετά ανησυχητικό. Προς το παρόν και στο νοσοκομείο μας η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη. Είδαμε όμως αυξημένο αριθμό κρουσμάτων προσέλευσης αλλά και εισαγωγών τις τελευταίες μια εβδομάδα και ειδικά τις τελευταίες 48 ώρες, οι οποίες πράγματι μας κρατούν, δεν μας αφήνουν να εφησυχάσουν. Τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να κάνουμε τώρα ώστε να αποφύγουμε μια μεγαλύτερη έξαρση? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πρέπει να παραμείνουμε εγκρατείς, θα έλεγα, και να παραμείνουμε προσεκτικοί. Καταλαβαίνω ότι πρέπει κάποια στιγμή και φυσικά και τώρα, γιατί όχι, να βγούμε λίγο έξω, να συνεχίσουμε να κάνουμε τις δραστηριότητες μας, να κοινωνικοποιηθούμε. Όμως θα πρέπει να το κάνουμε με προσοχή. Και αυτό σημαίνει να τηρήσουμε τα μέτρα της κανόνας υγιεινής, τις αποστάσεις, αλλά και να φοράμε τη μάσκα μας. Αυτό το οποίο πρέπει να δείξουμε αυτή τη στιγμή είναι λίγο υπομονή και λίγο εγκράτεια. Καταλαβαίνω ότι όλοι έχουμε κουραστεί, αλλά θέλει λίγο υπομονή ακόμα. Γιατί μπορεί να καταστρέψουμε τα πάντα και ό,τι κόπο έχουμε κάνει τόσες μέρες, τόσους μήνες. Ποιο είναι το όριο, ποιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι το όριο των κρουσμάτων που θα χτυπήσει, όχι καμπανάκι, θα χτυπήσει καμπάνα, κυρία Κινόσογλου, για την περιοχή της Αχαΐας?
Κοιτάξτε, αυστηρό νούμερο δεν υπάρχει. Οπότε δεν υπήρχε ένα αυστηρό νούμερο. Είναι όλα θέμα τάσης. Αυξητικής τάσης, σταθεροποιητικής σταθερότητας ή μείωσης. Και ειδικά όταν αυτός ξεκινάει να χάνεται από τον έλεγχο του συστήματος υγείας, τότε θα είναι πολύ αργά. Οπότε, αν συνεχίσουμε και δούμε αυξητικές τάσεις, ειδικά κατά 100.000 πληθυσμού, δηλαδή στην αναλογία, είναι κάτι το οποίο θα χτυπήσει το καμπανάκι ότι πράγματι τώρα ίσως χρειάζεται νέο κλιμάκωση και όχι περαιτέρω αποκλιμάκωση. Είναι περισσότερο η τάση και τα επιδημιολογικά δεδομένα, ιδιαίτερα των επόμενων ημερών, γιατί τώρα βλέπουμε και τα αποτελέσματα έτσι, σιγά-σιγά και των εορτών και του τέλους των εορτών και της αποκλιμάκωσης, της ενάρξης του λιανεμπορίου και της αυξημένης κινητικότητας και κοινωνικότητάς μας. Οπότε τότε θα αποφασίσουμε τι μέλη γενέστε τις επόμενες μέρες. Πάντως αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι υπάρχει μια αυξητική η τάση. Αυτή τη στιγμή είναι μια τάση η οποία δεν ακολουθεί τη μείωση, επακολούθησε άλλες περιοχές. Κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο χρήζει παρακολούθησης. Αν δείτε στα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι είμαστε σε ελάχιστες θέσεις κάτω από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλα αστικά κέντρα, το οποίο από τη μία είναι αναμενόμενο γιατί εμείς είμαστε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, είναι όμως από την εξίσου άλλη πλευρά ανησυχητικό. Δεν έχουμε ιδιαίτερα ραγδαία αύξηση, αν αυτό με ρωτάτε, όμως έχουμε μια σταθεροποίηση η οποία δεν ακολουθήθηκε από μείωση. Και είναι κάτι το οποίο εν δυνάμει μπορεί να πολλαπλασιάσει τις προσελεύσεις, τις νοσηλείες και τις αγωγές σε μελλοντικές αντιβιωτικές θεραπείες. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Κοινόσογλου. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Αυτά λοιπόν, αυξητική η τάση στα κρούσματα, χρειάζεται επαγρύπνηση και χρειάζεται η τήρηση των μέτρων από όλους μας, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε μια χαλάρωση των μέτρων. Πάμε όμως και πάλι στον συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο να δούμε τι γίνεται, Γιώργο, τώρα με τα εμβόλια. Καταρχάς να πούμε ότι εμβολιάζονται τα άτομα από 80 ετών και πάνω. Μπορούμε από 85 και πάνω, από 80... και περιμένουμε το 80 με 84. Ακριβώς, Έφη, από 85 και πάνω έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί και έπονται την επόμενη εβδομάδα να εμβολιαστούν τα άτομα ηλικίας από 80 και πάνω. Έχουν ξεκινήσει, πληροφορούμαστε, οι εγγραφές στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Υπάρχει αρκετή κινητικότητα και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους ηλικιωμένους, οι οποίοι πολλοί προσφεύγουν και στα φαρμακεία, στα κοντινά τους φαρμακεία, προκειμένου να κάνουν τις εγγραφές στην πλατφόρμα. Δίνεται αυτή η δυνατότητα. Από εκεί και πέρα είναι πολύ αισιόδοξα, πληροφορούμαστε τα μηνύματα ως προς τους εμβολιασμούς της ομάδας από 85 και πάνω. Και αυτό διότι στο ΙΚΑ του Αγίου Αλεξίου, στο πρώην ΙΚΑ του Αγίου Αλεξίου, που είναι μια πρωτοβάθμια μονάδα υγείας, γίνονται καθημερινά πάνω από 95 εμβολιασμοί. Αυτός είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός. Μέχρι στιγμής πάνω από 1.000 άτομα έχουν εμβολιαστεί τόσο στη συγκεκριμένη μονάδα όσο και στη μονάδα των Ζάρου Χλεϊκών, όπου έχουν ξεκινήσει και εκεί οι εμβολιασμοί. Από εκεί και πέρα βέβαια μένει να δούμε τι θα γίνει και στα υπόλοιπα εμβολιαστικά κέντρα στην περιφέρεια, Αχαγιά ας πούμε, κάτω Αχαΐα. Είναι ένα ερώτημα και αυτό, δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσει ταυτόχρονα το σύστημα των εμβολιασμών στην περιοχή, προκειμένου να προχωρήσει και να προχωρήσουμε και στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Τα μηνύματα πάντως είναι ενθαρρυντικά. Πάρα πολλοί ηλικιωμένοι σπέβδουν να κάνουν το εμβόλιο, δεν υπάρχει δηλαδή κανένας ενδιασμός σε αυτές τις ηλικίες. Και βέβαια η διοίκηση του ΕΦΚΑ προχωράει ανάλογα με την ταχύτητα του εμβολιασμού, προχωράει σε συγκεκριμένες δράσεις, όπου δηλαδή βρίσκει κάποιες αδυναμίες, διορθώνει το όλο σύστημα, Έφη. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Οι μέρες αυτές, εκπτωτικές ημέρες, η χαρά του καταναλωτή. Λίγο η καραντίνα, λίγο οι χαμηλές τιμές στα προϊόντα, αυξάνουν την κινητικότητα. Βέβαια, δεν έχουν όλα τα καταστήματα κόσμο, όπως συνέβη και χθες Κυριακή, που ήταν μεν ανοιχτά, αλλά δεν υπήρχε η απαιτούμενη κίνηση. Υπάρχει μάλιστα η πρόταση να λειτουργήσουν και την ερχόμενη Κυριακή, 31 Ιανουαρίου, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις στους εμποροϋπαλλήλους. Μέσα σε όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν και τα ψώνια με χρονομέτρηση, αφού το 2ωρο δεν επαρκεί για τους καταναλωτές. Ο συνωστισμός έξω από τα πολυκαταστήματα κυρίως φέρνει αλλαγές στην αγορά. Η κυβέρνηση σχεδιάζει αγορές με χρονόμετρο, διότι τις τελευταίες ημέρες επικράτησε πανικός με τα διπλά μηνύματα.
Ο καταναλωτής δεν προλαβαίνει στο δίωρο να κάνει τις αγορές του. Όμως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με την κοσμοπλημμύρα, οι μικρομεσαίοι φοβούνται πως θα κλείσουν και πάλι και χωρίς μάλιστα να φέρουν καμία ευθύνη. Αυτό δημιουργήθηκε από τις ουρές των πολυκαταστημάτων και θα πρέπει να σταματήσει αυτό επιτέλους ή να βάλουν άλλη μία ώρα παραπάνω ή να μην γίνεται αυτό το η επανάληψη των μηνυμάτων που δυστυχώς δεν ελέγχεται. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κλείσουμε τα καταστήματά μας με ευθύνη αυτών των πολυκαταστημάτων και των πολυεθνικών. Θα είμαστε κάθετοι σε αυτό. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα μα κανένα κρούσμα στα εμπορικά. Ας φροντίσουν και αυτοί να βγάλουν ό,τι μπορούν καλύτερο για την πρωτίστως προέχει η υγεία των καταναλωτών και των εργαζόμενων μέσα σε αυτές τις πολυεθνικές. Που βλέπουμε ότι πάντα είναι πολύ παραπάνω ο κόσμος από ό,τι αντέχει. Αυτό είναι διαπιστωμένο. Οι ουρές είναι τεράστιες. Δεν θα την πληρώσουμε εμείς. Εικόνες σαν της Σερμού, της Αθήνας, αλλά και της Αγίου Νικολάου στην Πάτρα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις που υπάρχουν αυτές τις πολυεθνικές, νομίζω ότι δεν είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα για να κλείσει, να είναι αφορμή μάλλον για να κλείσει το λιανικό εμπόριο. Την ίδια στιγμή έρχεται και η πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξει τα καταστήματα και την Κυριακή 31 του μήνα. Ήδη έμποροι και υπάλληλοι έχουν ξεσηκωθεί. Και αν αρχίσουμε και ανοίγουμε κάθε Κυριακή, θα γίνει και κάποια συνήθεια και επιτέλους δεν είμαστε ήλωτες και εμείς να δουλεύουμε κάθε Κυριακή. Εμείς έχουμε αφήσει το ωράριο όσο θέλει ο καθένας και όσο μπορεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ που επιτρέπεται. Και μπορούν άνετα να κάνουν και τις αγορές τους. Δεν νομίζω ότι η Κυριακή θα προσδώσει κάτι παραπάνω στο ταμείο. Ποτέ δεν υπήρχε έλλειψη χρόνου. Υπήρχε μόνο έλλειψη χρήματος. Την Κυριακή η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξει την κλιμακωγορά για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή, κάτι το οποίο μας βρίσκει αντίθετος, κάτι το οποίο μας έχει εξοργήσει και μας έχει θυμώσει. Είναι μια απόφαση που δεν εξυπηρετεί τα σύμφωνα της μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά και των εργαζομένων, παρά μόνο των πολυεθνικών. Και όλα αυτά ενώ την Κυριακή 24 του μήνα τα καταστήματα ήταν ανοιχτά. Κάποια από αυτά έκαναν καλούς τζίρους, όπως αναφέρουν οι έμποροι. Κάποια άλλα δεν άνοιξαν καθόλου. Χτες είχαμε ανοιχτή αγορά, περισσότερο υπήρχε ενδιαφέρον για την ένδυση την υπόδηση, όπου αυτό το διάστημα το μεγάλο της καραντίνας είχε υστερήσει πάρα πολύ. Και είδαμε ότι εκεί επικεντρώθηκε ο κόσμος. Είχε κόσμος στην αγορά. Για περίπου 2-3 ώρες υπήρχε κόσμος, υπήρχε μια κινητικότητα. Δεν είναι όλα τα καταστήματα, ήταν περίπου τα μισά από τα καταστήματα ήταν ανοιχτά. Αλλά γενικά και ο καιρός που βοήθησε, βοήθησε και τους καταναλωτές και προχώρησαν και σε αγορές από την άλλη. Λόγω των εκπτώσεων και με δεδομένο ότι οι καταναλωτές είχαν να ψωνίσουν 2 μήνες, αυτή την περίοδο η κίνηση είναι σχετικά αυξημένη. Μάλιστα κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι η χαρά του καταναλωτή, αν δεν υπήρχαν οι ουρές βέβαια, αφού υπάρχει τεράστια ποικιλία ειδών, κυρίως ένδυση και υπόδηση σε χαμηλές τιμές. 4 μηνυτήριες αναφορές στη δικαιοσύνη και μία ακόμη καθοδόν προς το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, όλες με καταγγελίες για κακοδιαχείριση και οικονομικές ατασταλίες σε εργοστάσιο Γάλακτος. Τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πόλεμος με τη νέα διοίκηση του συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων Πατρών να έχει ξεκινήσει λογιστική έρευνα σε βάθος 15 ετίας, ισχυριζόμενη ότι έχει εντοπίσει βαριές σκιές στην οικονομική διαχείριση που οδηγούν την εταιρεία σε ζημιά ίσως και 20 εκατομμυρίων ευρώ. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε μία υπόθεση από ό,τι φαίνεται αρκετά σοβαρή, Έφη. Στο συγκεκριμένο συνεταιρισμό υπάρχουν ζητήματα που φαίνεται ότι έχουν πάρει πλέον την οδό της δικαιοσύνης για να διαλευκανθούν. Καταρχάς, γιατί έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες από την νέα διοίκηση του συνεταιρισμού που έχει αναλάβει τα ενία εδώ και κάποιους μήνες, συγκεκριμένα από τα τέλη του περασμένου καλοκαιριού. Αφορμή για όλα αυτά να πούμε ότι αποτέλεσε η αλλαγή διοίκησης στο λόγο συνεταιρισμό μετά την καταψήφιση του ισολογισμού της εταιρείας αυτής. Έγιναν οι σχετικές έρευνες σε βάθος 15 ετίας και όπως ισχυρίζεται η νέα διοίκηση της οργάνωσης έχουν βρεθεί πάρα πολλές σκιές σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και ταμείου αλλά και λειτουργίας ευρύτερης αυτού της συνεδρισμού και του εργοστασίου που λειτουργεί με αποτέλεσμα να προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά
Η ΜΕΝ διοίκηση σημερινή ισχυρίζεται ότι έχει προκληθεί η οικονομική ζημιά σε φάτος 15 ετίας κατά τις δικές της εκτιμήσεις πάντα, κάτι το οποίο μένει να αποδειχθεί και να διερευνηθεί και να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη, γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Είναι υπερβολικά, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Σίγουρα θα υπάρξει παρέμβαση της δικαιοσύνης. Η ΜΕΝ πρώην διοίκηση, να πούμε ότι καταγγέλει τη σημερινή ότι συκοφαντεί το πεπραγμένα της προηγούμενης, με μοναδικό στόχο της καταλογίζει ότι έχει στόχο να ιδιοποιηθεί το συνεταιρισμό προς ίδιον όφελος, και φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει ένας υπόγειος πόλεμος, όπως είπαμε, ο οποίος πλέον προσλαμβάνει φανερές διαστάσεις και φτάνει στη δικαιοσύνη. Τέσσερις είναι οι μηνυτήρες αναφορές που έχουν ήδη κατατεθεί και άλλη μία ετοιμάζεται. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά με βάση τις καταγγελίες αυτές της σημερινής διοίκησης ότι από το 2000 είχε διακοπεί η συλλογή του γάλακτος από εργαζόμενους και οχήματα του συνεταιρισμού και είχε ανατεθεί σε δύο εταιρείες εξωτερικές συνεργαζόμενες, οι οποίες όμως φέρονται να είναι συμφερόντων συγγενών μελών της προηγούμενης διοίκησης. Είναι ένα ζήτημα αρκετά σοβαρό. Επίσης, οδηγός αυτών των εταιριών εμφανίζεται ένα άτομο που ήταν την ίδια στιγμή και μισθοδοτούμενος και ασφαλισμένος από το συνεταιρισμό. Επίσης, υπάρχει ακόμα μία μηνυτήρια αναφορά σε σχέση με υποπροϊόν της επεξεργασίας του γάλακτος που πωλείται σε έμπορο στην Αθήνα για είδη ζάχαροπλαστικής σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτή που υπάρχει στην αγορά. Και επίσης, υπάρχει και άλλη μία μηνυτήρια αναφορά, σύμφωνα με την οποία ο συνεταιρισμός έχει ζημιωθεί γιατί δόθηκε το έργο της διανομής της διάθεσης του γάλακτος σε εταιρεία μεταφορική με ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που υπάρχει στην αγορά. Ενώ υπήρχε σοβαρές και ακόμα πιο σοβαρή είναι μια υπόθεση που διερευνάται αυτή τη στιγμή και που αναμένεται να κατατεθεί και για αυτή την υπόθεση μηνυτήρια αναφορά στην δικαιοσύνη. Αφορά τις ποσότητες γάλακτος που δηλώνονταν από συγκεκριμένους παραγωγούς και οι οποίες φέρονται κατά τη σημερινή διοίκηση να μην ήταν τόσο μεγάλες όσο δηλώνονταν, αλλά πολύ μικρότερες, με αποτέλεσμα να έχει ζημιωθεί και για αυτή την υπόθεση. Να πούμε, Έφη, δικαστικά ότι έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για την υπόθεση. Τουλάχιστον ένας φάκελος έχει ανατεθεί σε ανακριτή και μάλιστα τις επόμενες ημέρες, όπως μαθαίνουμε, θα αρχίσουν να αποστέλλονται οι πρώτες κλήσεις για καταθέσεις για να διερευνηθεί και να διαλευκαθεί η υπόθεση αυτή, η σοβαρή υπόθεση με καταγγελίες. Συνέχεια λοιπόν στις δικαστικές αίθουσες να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη, ούτε να ακούσουν για κατασκευή κοινοκομείου στην περιοχή του Ανατολικού Διαμερίσματος η κάτοικη. Ένα στάτωση προκλήθηκε από πρώτες του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για δημιουργία του συγκεκριμένου χώρου στον Ρίγανόκαμπο, εκεί όπου μία έκταση ανήκει στο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι θα υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο η περιοχή τους, στη στιγμή μάλιστα που υπάρχει σχεδιασμός για κατασκευή πάρκου αναψυχής με θέα όλη την Πάτρα. Έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους του Ανατολικού Διαμερίσματος της Πάτρας μετά την ανακοίνωση του Πρίτανη του Πανεπιστημίου πως παραχωρεί χώρο στον Ριγανόκαμπο για την δημιουργία δημοτικού κοινοκομείου. Αυτός ο χώρος, βάσει του προεδρικού διατάγματος του Γενικού Πολιτισμικού Σχεδιασμού του 2011, αναφέρει η χρήση σε αυτό το χώρο είναι μόνο πολιτισμού και αθλητισμού. Μην ξεχνάμε και σε αυτό έχει γίνει προγραμματισμός το 2006 επί πολιτιστικής πρωτεύουσας της Πάτρας να γίνει το ανοιχτό θέατρο. Άρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή είτε ο κύριος Πρίτανης, είτε ο κύριος Δήμαρχος, είτε οποιοδήποτε άλλος να αναφέρει, να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό για αυτό το σκοπό το οποίο εμείς η Συντονιστική Επιτροπή αγωνιζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Άρα τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση, προς κάθε αρμόδιο φορέα, ότι το μόνο το οποίο να γίνει στο Ρίγανόκοπο, στο πρώην σκουπιδότοπο, είναι η έκταση του πρώην σκουπιδότοπου να παραδοθεί, να παραχωρηθεί από το κράτος, από το ΤΑΙΠΕΔ, σε όποιον έχει ήδη τώρα έχει καταγραφεί, στο Δήμο για την κατασκευή του Ανατολικού Πάρκου. Με το σκεπτικό ότι απαγορεύεται κάθε άλλη δραστηριότητα πλην αθλητισμού και πολιτισμού, όπως ορίζει άλλωστε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δηλώνουν ότι θα διαμαρτυρηθούν με κάθε τρόπο. Γι' αυτό και κοινοποιούν την επιστολή τους προς όλους τους εκπροσώπους αρχών και φορέων της Αχαΐας. Ένα πάρκο το οποίο θα είναι το πόσιμο για την πόλη, ένα πάρκο το οποίο θα γίνεται μία αναφορά πανελλήνια, άρα ο κάθε επισκέπτης που έρχεται θα μπορούσε να το επισκεφθεί.
Μιλούν επίσης για περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής τους σε περίπτωση που επιχειρηθεί να κατασκευαστεί και δημοτικό κοινοκομείο. Θεωρούμε ναι ότι θα υποβαθμιστεί. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το χώρο και ειδικά στο χώρο του Πανεπιστημίου είναι εγκατεστημένος ένας παράνομος καταβλημός Ρωμά, το οποίο όλοι τον έχουν χαρακτηρίσει από το άθλιο. Εμείς λοιπόν περιμένουμε τη μεταστέγαση αυτών των ανθρώπων, το τελικό κλείσιμο του καταβλησμού και να χτίσουμε ένα καινούριο μέλλον, ένα καινούριο περιβάλλον για την περιοχή. Οτιδήποτε άλλο που δεν είναι συμβατό βάσει αυτού του σκοπού θεωρείται υποβάθμιση, θεωρείται ότι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να έχει η πόλη το μεταφέρουμε σε εμάς, οι οποίοι εμείς δεν έχουμε καμία ούτε ευθύνη ούτε υποχρέωση στο να το λύσουμε. Μέσω της επιστολής τους καλούν τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα τις ενέργειες για τη μεταστέγαση της ευπαθούς ομάδας των Ρωμά σύμφωνα με τα προγράμματα αστικής ένταξης και την παραχώρηση χρήσης του χώρου για την αξιοποίηση σύμφωνα με τις αποφάσεις της πολιτείας. Στην επιχειρηματικότητα πάμε ένα βήμα μπροστά. Κόντρα στις δυσκολίες, προετοιμαζόμαστε για το μέλλον. Το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τώρα ενεργά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αχαΐας, της Ατωλοακαρνανίας και της Ηλίας, στους τομείς της μεταποίησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Επιχειρηματικότητα και επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020. Τώρα υλοποιούνται 66 έργα συνολικού προϋπολογισμού 16,4 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Υλοποιούνται 221 επενδυτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 64,4 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αξιολόγηση είναι 8.135 προτάσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Τώρα είναι ενεργές δύο προσκλήσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της Δυτικής Ελλάδας με δημόσια δαπάνη 3,9 εκατομμυρίων ευρώ και τη σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα με δημόσια δαπάνη πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων στήριξης επιχειρηματικότητας ξεπερνά τα 94 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 287 έργα. Μάθετε περισσότερα στο www.dytikiellada.gr. Διεκδικήστε τη στήριξη της επιχειρηματικής ιδέας από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020. Οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει την περιοχή για έκτακτα και ισχυρά φαινόμενα. Προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία, σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός και η πολιτική προστασία, Γιώργο. Πραγματεύει, αλλάζει ξαφνικά το σκηνικό του καιρού από αύριο. Αναμένεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας που σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να φτάσει ακόμα και τους 8 βαθμούς. Προβλέπεται να έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελώδεις ανέμους, ενώ στα ορεινά είναι πάρα πολύ πιθανό το να υπάρξει χιονόπτωση. Αυτός είναι και ο λόγος όπου ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επαγρύπνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα φαινόμενα. Η περιοχή μας αναμένεται να πληγεί από αύριο το μεσημέρι, να πούμε, Έφη. Τότε αναμένονται βροχοπτώσεις και περαιτέρω επιβάρυνση και περαιτέρω αλλαγή του καιρού. Από εκεί και πέρα, βέβαια, και πτώση της θερμοκρασίας, να το πούμε και αυτό. Από εκεί πέρα, την Τετάρτη το απόγευμα και προς το βράδυ, αναμένεται να υπάρξει η πρώτη βελτίωση. Θα είναι δηλαδή ένα παροδικό φαινόμενο διάρκειας 48 ώρων. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, θα υπάρξει μια ομαλοποίηση της κατάστασης και η θερμοκρασία θα επανέλθει στα φυσικά για την εποχή ύψη. Θα πρέπει όμως βέβαια να υπάρξει προσοχή κυρίως στα ορεινά, διότι προβλέπεται και για την περιοχή μας χιονόπτωση, κυρίως αύριο το βράδυ, και από εκεί και πέρα να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη του φαινομένου αυτού, το οποίο δεν θα είναι μόνο τοπικό, θα πλήξει και όλη τη χώρα, να πούμε. Απλά στην περιοχή μας έρχεται, αναμένεται αύριο το μεσημέρι περαιτέρω αλλαγή του καιρού και θα έχουμε καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, για αδικία και θέατρο του παραλόγου κάνουν λόγο κυνηγοί και ψαράδες που δεν τους επιτρέπεται λόγω κορονοϊού να ασχοληθούν με το αγαπημένο τους χόμπι. Σήμερα, μάλιστα, συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους
και ζητώντας από τον Δήμαρχο να μεταφέρει τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Υποστηρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να ανοίγουν πολυκαταστήματα και να συνοστίζεται ο κόσμος σε ουρές, ενώ αυτοί που βρίσκονται δίπλα στην φύση να μην μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Απέναντι στην αδιανόητη, όπως την χαρακτηρίζουν, απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύει το κυνήγι και το ψάρεμα, συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο για να διαμαρτυρηθούν κυνηγοί και ψαράδες. Για ποιο λόγο δεν θέλουν 3.000 ελεύθερα μυαλά? Το κυνήγι είναι μια δραστηριότητα η οποία ξεφεύγει ο άνθρωπος, κάνει κάτι για να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υπόλοιπες δυσκολίες. Απάντηση ακόμα δεν έχουμε πάρει από την κυβέρνηση. Περιμένουμε να δούμε σπασμωδικές κινήσεις κάνει, οι οποίες δεν έχουν καμία υπόσταση. Θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση είναι απαράδεκτη και θέλουμε πραγματικά να καταλάβουμε, να μας πούνε για ποιο λόγο 2-3 άνθρωποι που ψαρεύουν ή που κυνηγάνε δημιουργούν πρόβλημα και δεν δημιουργείται πρόβλημα από αυτά που βλέπουμε τις ουρές στα καταστήματα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όπου αλλού συγκεντρώνονται άνθρωποι. Είναι γεμάτη θυμό και αγανάκτηση. Το κυνήγι είναι ένα μέσο διαφυγής από την καθημερινότητα. Δεν υπάρχει επίσης ζήτημα συνωστισμού, αφού βρισκόμαστε στα βουνά, όπως λένε. Αυτοί οι κύριοι που ζουν σε άλλο πλανήτη και έχουν μπει στα κολέγια, δεν ξέρουν πώς είναι το κυνήγι, ότι είναι μια διασκέδαση για τον φτωχό κόσμο. Κάποτε οι φτωχοί πηγαίνανε και βαράγανε ένα λαγό για να ταΐσουν τις οικογένειές τους. Αυτοί περνάνε καλά γιατί καβαλάνε το αεροπλάνο και πάνε Γερμανίες, Ιταλίες, όπου γουστάρουν. Εμάς μας έχουν κάνει τέτοιους περιορισμούς και μέσα στον περιορισμό μας κόψανε και τη διασκέδασή μας. Αυτό είναι παράλογο. Ο κύριος Καρδαλιάς έπρεπε να σκεφτεί το κυνήγι που είναι στο βουνό. Στο βουνό πάνε για οξυγόνο. Έχει οξυγόνο. Δεν είμαστε μες στην πόλη και τηρούμε τους κανόνες. Φυλάμε τα δάση, φυλάμε διάφορα πράγματα. Αυτοί τι φυλάνε να μου πούνε? Συγκεντρωθήκαμε εδώ πέρα σήμερα με το καθενός την προσωπική πρωτοβουλία για να δηλώσουμε και έμπρακτα την αντίθεσή μας και την δυσαρέσκειά μας πέραντι σε αυτή την άδικη απαγόρευση του κυνηγίου. Να επιτρέπονται όλα τα άλλα αθλήματα και να μην επιτρέπεται και το κυνήγι. Κύριε Καρδαλιά, έκανες ό,τι έκανες φέτος. Φρόντισε από τις 20 Αυγούστου να το διορθώσεις, γιατί έχουμε άγριες διαθέσεις και δεν θες να τις δεις. Αναρωτιούνται επίσης ότι 4.000 κυνηγοί, που είναι τα μέλη του κυνηγητικού ομίλου Πελοποννήσου, είναι καλύτερα να βρίσκονται στις πόλεις κλεισμένοι στα σπίτια τους και όχι στη φύση. Θεωρούν πως πρόκειται για τεράστια αδικία. Με την απόφαση αυτή, το μόνο που καταφέραν ήταν να μας εγκλωβίσουν μέσα στις πόλεις και μοιραζόμαστε τους ίδιους χώρους που θα μπορούσαν εκεί να πάνε οι συμπολίτες μας. Άραγε, με την απόφαση αυτή δεν προκαλούν αποσυφόρηση, αντιθέτως προκαλούν συνωστισμό. Ειδικότερα αντιδρούν και για την απόφαση να επιτραπεί το κυνήγι του αγριόχειρου σε μια λάθος περίοδο. Που επέτρεψε το κυνήγι του αγριόχειρου σε όλη τη χώρα, τη στιγμή αυτή την περίοδο που τα φιλικά γουρούμες είναι σε οικειοφορία, ένα πράγμα που εμείς απορούμε ποιος έδωσε αυτή την άδεια και με ποιο σκεπτικό, δηλαδή επιτράπηκε στις 28 Φλεβάρι το κυνήγι του αγριόχειρου και μάλιστα χωρίς σκύλο, γιατί δεν αναφέρει οικία, επειδή είναι τροποποιητική ή ρυθμιστική, δεν αναφέρει πουθενά ότι μπορεί να κυνηγάζει με σκύλο. Θα πηγαίνουμε δηλαδή εμείς να εγγραφουνάμε για τα γουρούνια, που εμείς δεν θα πάμε εννοείται. Γιατί είναι σε περίοδο διαφορίας και δεν πρέπει να κυνηγηθούν τα γουρούνια αυτήν την εποχή. Τα αιτήματα κατατέθηκαν στον Δήμαρχο για να τα μεταφέρει στην κυβέρνηση και στη συνέχεια οι κυνηγοί απέκλεισαν συμβολικά για λίγα λεπτά την οδό Μεζόνος. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.